Πλαίσια της συνεργασίας με όλα τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συνεργάζεται πλέον με τις ηλεκτρικές συσκευές το σύστημα και με τον εργολάβο ο οποίος τα μαζεύει στο κοντέινερ και τα παίρνει για ανακύκλωση. Το κοντέινερ, όπως γνωρίζετε και γνωρίζουν και οι δημότες μας, αρχικά και μέχρι σήμερα έχει τοποθετηθεί στην Καλουτά, στο πάρκινγκ στην Καλουτά. Είναι δύσκολη πρόσβαση εκεί γιατί είναι κλειστό και θα πρέπει οι δημότες να πάρουν το κλειδί από το Δήμο για να πάνε να υποθέσουν τις συσκευές εκεί. Θα μεταφερθεί σύντομα στο ΣΜΑ, στο σταθμό μεταφόρτωση των Κοφινά. Είναι σε περιφραγμένο χώρο φυλασσόμενο ηλεκτρονικά, οπότε θα είναι μόνιμα ανοιχτό το κοντέινερ και θα μπορεί ο κάθε δημότης, εάν έχει φορτώσει στο αυτοκίνητό του μία ηλεκτρική συσκευή, να την πάει εκεί. Αλλά παράλληλα, ο φορέας, από τη στιγμή που έχουμε τώρα το ΒΑΝ, θα μπορεί, ενημερώνοντας ο δημότης στα τηλέφωνα που γνωρίζει, να μεταβεί το ΒΑΝ και να πάρει την ηλεκτρική του συσκευή να την πάει στο κοντέινερ. Είναι δωρεάν η υπηρεσία αυτή, κύριε Γιαννίδη. Ακριβώς, δωρεάν. Έχουμε το προσωπικό του ΒΑΝ, όπως κάνει τη συλλογή των ανακυκλωσίμων υλικών από τα σχολεία, από τα ξενοδοχεία, από οπουδήποτε χρειαστεί. Θα περισυλλέγει τις ηλεκτρικές συσκευές στις ογκώδεις, στις μεγάλες, στις λευκές και θα τις μεταφέρει στο κοντέινερ. Παράλληλα, ο φορέας συνεργαζόμενος με το σύστημα των ηλεκτρικών συσκευών έχουμε τοποθετήσει καδάκια για μικρές ηλεκτρικές συσκευές. Καταρχάς, στο Δημαρχείο το βλέπετε και σε όλους τους δημόσιους χώρους, στις τεχνικές υπηρεσίες, στην περιφέρεια. Σιγά σιγά θα επανδρώσουμε και όλα τα δημόσια κτίρια του νησιού. Αυτή η υπηρεσία αφορά σε όλη τη χείρα, δηλαδή από οποιοδήποτε χωριό μπορεί να καλέσει κάποιο να πέτρο. Ακριβώς.